Ήρθαμε σήμερα να διαμαρτυρηθούμε προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του κ. Μιχαηλίδου, ότι η κατάσταση στην Πρόνοια έχει φτάσει στο τέλμα. Ζητάμε ίση μεταχείριση. Δεν μπορεί να ανακοινώνει ο Υπουργός κ. Πεύβης στο Υγείας ότι η παράταση των συναδέλφων COVID στην πανδημία δόθηκε για ένα χρόνο όλο το 23 και στην Πρόνοια μόνο για τρίμηνη παράταση. Εάν φύγουν αυτοί οι συνάδελφοι, 74 που έχει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, έχει κλείσει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας. Το άλλο είναι ότι μέσα σε αυτό το διάστημα, με την παρέτηση που ζήτησε το προηγούμενο Διοικητικού Συμβουλίου, πολυσυεργήσανε τρεις ολόκληρες εβδομάδες, με συνέπεια να είναι στον αέρα η πληρωμή των συναδέλφων 74 οικογένειες, να μην μπορούν να κάνουν γιορτές. Και χώρια από αυτό και προμηθευτές και εξωτερικοί συνεργάτες όπως είναι οι γιατροί είναι απλήρωτοι. Εμείς κοινοποιήσαμε όλα τα έγγραφά μας και στο Υπουργείο και στην καινούργια διοίκηση που ανέλαβε το Σάββατο που μας πέρασε. Πρέπει να αποκατασταθεί και να πληρωθούν αυτές οι οικογένειες για να κάνουν οι γιορτές. Βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης σε κινητοποίηση των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές της Πρόνοιας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εκρηκτικά φοβερά προβλήματα. Με το άμεσο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνάδελφοί τους είναι απλήρωτοι, όπως επίσης η απουσία Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπει την ομαλή λειτουργία των κέντρων αυτών, αναδεικνύονται όμως τα γενικότερα και πολύ σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνική πρόνοια γενικότερα, αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής διαχρονικά. Μια πολιτική η οποία απαξιώνει τις κοινωνικές δομές. Γενικότερα, παιδεία, υγεία, κοινωνική πρόνοια είναι σε δεύτερη μοίρα, αλλά η κοινωνική πρόνοια, ειδικά με τις δομές της, είναι σε ακόμα χειρότερη μοίρα. Με αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι να έχουν να διηγηθούν ιστορίες ανατριχιαστικές σχετικά με τις συνθήκες στις οποίες δουλεύουν και με τις παροχές που εκ των πραγμάτων έχουν δυνατότητα να παρέχουν στους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί. Καλούμε τους εργαζόμενους αυτούς, είμαστε σε συνεργασία μαζί τους, συνεχίζουμε τον αγώνα μαζί τους, ώστε να διεκδικήσουμε δομές κοινωνικές πρόνοιας να είναι αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν, με επαρκές προσωπικό, με εξοπλισμό, με υποδομές, ό,τι χρειάζεται προκειμένου οι άνθρωποι που φιλοξενούνται εκεί πέρα, οι συνάνθρωποι μας, να φιλοξενούνται αξιοπρεπώς, να έχουν όλες τις παροχές που χρειάζονται και οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουλεύουν ανθρώπινα και όχι στις συνθήκες γαλέρας που είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν σήμερα.